Και πάμε για την τελευταία μας συνταγή για φέτος. Μία τούρτα παγωτό όνειρο. Μία τούρτα με φράουλα, με σοκολάτα, με lime. Δηλαδή, πραγματικά, τι άλλο να πω για αυτή τη συνταγή. Είναι συγκλονιστική, δεν υπάρχει. Όταν δείτε, είναι σαν ουράνιο τόξο και από γεύση μοναδική. Πάμε να δούμε τα υλικά μας, δεν είναι πολλά και είναι και πάρα μα πάρα πολύ εύκολη. Για την τούρτα παγωτό θα χρειαστούμε: για την γκανάς, 200 γραμμάρια κρέμα γάλακτος και 200 γραμμάρια κουβερτούρα. Για το παγωτό, 500 γραμμάρια κρέμα γάλακτος 35% παγωμένη, 400 γραμμάρια ζαχαρούχο γάλα, 250 γραμμάρια φρέσκο τυρί κρέμα άρλα, 1 κουταλιά της σούπας ζάχαρη κρυσταλλική, 150 γραμμάρια φράουλες και ξύσμα από lime. Για τη σύνθεση, 260 γραμμάρια έτοιμα παντεσπάνια βανίλιας και για το σερβίρισμα, 50 γραμμάρια κουβερτούρα λιωμένη, φράουλες και φύλλα δυόσμου. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, έχουμε να κάνουμε 3 μείγματα. Το ένα είναι το μείγμα το λευκό, που ουσιαστικά θα έχει γεύση lime. Μπορούμε να το κάνουμε βανίλια, ό,τι θέλουμε. Μπορούμε να το κάνουμε βανίλια, μπορούμε να το κάνουμε lime. Το δεύτερο είναι το μείγμα που θα έχει τη σοκολάτα, που θα φτιάξουμε μία γκανάς. Και το τρίτο μείγμα είναι που θα έχει γεύση φράουλα. Ουσιαστικά, το ίδιο μείγμα που θα κάνουμε το λευκό, θα το χωρίσουμε στη μέση και θα το κάνουμε το μισό φράουλα. Το άλλο μισό θα παραμείνει λευκό. Οπότε, μην σας φαίνεται ότι είναι πολύ δύσκολο, είναι πολύ εύκολη συνταγή. Οπότε, πάμε πρώτα απ' όλα να φτιάξουμε την γκανάς μας. Λοιπόν, έχω ένα κατσαρολάκι εδώ και ρίχνω την κρέμα γάλακτος μέσα στο κατσαρολάκι μέχρι που να ζεσταθεί. Όση ώρα ζεσταίνεται η κρέμα γάλακτος, πάμε να κόψουμε σε κομματάκια τη σοκολάτα. Μπορώ να κάνω συγχρόνως και άλλες διαδικασίες, αλλά δεν θέλω να σας μπερδέψω. Θα την κάνουμε πάρα πολύ εύκολη τη συνταγή. Εδώ. 1, 2, 3, σύνθεση, κατάψυξη. Αυτό είναι. Τώρα κάνουμε το 1. Και με το που ζεσταθεί καλά η κρέμα γάλακτος, πρέπει να δούμε ότι βράζει, φίλε Μίτσο. Άμα δεν βράζει, δεν θα γίνει σωστά η δουλειά. Το καταλαβαίνεις, έτσι. Θέλουμε να βράζει. Βράζει, πώς το βλέπεις? Βράζει. Σβήνουμε τη φωτιά, ρίχνουμε μέσα τη σοκολάτα μας εδώ. Να κατέβουμε λίγο. Εδώ. Και δεν ανακατεύουμε κατευθείαν, γιατί? Γιατί άμα ανακατέψουμε κατευθείαν, θα πέσει πολύ γρήγορα η θερμοκρασία από το μείγμα. Οπότε ουσιαστικά δεν θα γίνει σωστά η γκανάς. Περιμένουμε ελάχιστα εδώ. Βλέπετε πώς το κάνω. Μαλακώνουμε τη σοκολάτα με αυτόν τον τρόπο. Και τώρα, είτε με ένα κουταλάκι είτε με μία μαρίς, εδώ. Άμα ανακατέψουμε, θα δούμε τελικά ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ εύκολα και δεν χρειάζεται να ζοριστούμε, γιατί είχαμε υπομονή 10 δευτερόλεπτα. Όλα είναι θέμα υπομονής, φίλε Δημήτρη. Είσαι υπομονετικός? Είμαι τόσο υπομονετικός που ανέχομαι το Διονύση. Όπως το Διονύση. Γιατί όμως έχει βγάλει τέτοια κακία για το πρόσωπό σου? Είμαι υπομονετικός όπως το Διονύση. Έτσι, αυτό είπα. Εγώ δεν κατάλαβα αυτό, αλλά δεν πειράζει. Σήμερα ο αγαπημένος μας είναι ο Διονύσης. Οπότε, ό,τι και να πει ο Διονύσης σήμερα έχει δίκιο. Κάθε φορά έχουμε διαφορετικό αγαπημένο. Και κοιτάξτε εδώ, συνεχίζω να ανακατεύω. Γιατί θέλω να γυαλίσει η γκανάς. Ανακατεύουμε μέχρι που να γυαλίσει τελείως και μόλις γυαλίσει, να τα φέρουμε σε ένα μπολάκι. Και καλό θα ήταν αυτό το στάδιο να το ξεκινήσουμε λίγο πιο νωρίς από όλα τα στάδια της συνταγής. Γιατί θέλουμε η γκανάς μας να κρυώσει. Γιατί θέλουμε να κρυώσει, φίλε Μπελέση? Για να δέσει. Για να δέσει. Τη θέλουμε δεμένη για να μπορέσουμε να τη στρώσουμε καλύτερα στην τούρτα μας. Οπότε, είτε την απλώνουμε σε ένα ταψί για να κρυώσει γρήγορα, είτε την κάνουμε κανένα μισάωράκι, μία ώρα πιο πριν από την υπόλοιπη συνταγή για να μπορέσει να σφίξει. Οπότε, αφήνω στην άκρη να σφίξει και πάμε να συνεχίσουμε, γιατί το πρώτο μας βήμα τελείωσε, πάμε να συνεχίσουμε με το βήμα νούμερο 2. Να ετοιμάσουμε τις δύο κρέμες. Τη μία κρέμα lime ή βανίλια, ό,τι θέλετε το κάνετε, και την άλλη κρέμα φράουλα. Εντάξει? Λοιπόν, η συνταγή είναι πάρα πολύ απλή. Χρειαζόμαστε ένα μίξερ και χρειάζομαι παγωμένη την κρέμα από το ψυγείο. Οπωσδήποτε πρέπει να είναι από το ψυγείο για να πετύχει σωστά το παγωτό μας. Mm-hmm. 35% λιπαρά. Ρίχνω την κρέμα μέσα, εδώ. Τέλεια. Και χτυπάω μέχρι που να γίνει σαν τη γη. Και σε αυτό το σημείο η σαντιγή μας είναι έτοιμη. Δεν θέλουμε να παραχτυπήσουμε. Οπότε για να κάνω όλη τη διαδικασία σε ένα μιξεράκι, αναγκαστικά θα αδειάσω τη σαντιγή εδώ. Πολύ απλά.
Αδειάζω προς το παρόν τη Αντιγία, αλλά δεν θέλω ρόλο πολλά σκεύη. Κοιτάξτε πόσο ωραία που είναι. Είναι σαν γιαουρτάκι, έτσι θέλω να την κάνετε κι εσείς. Τώρα, αν δεν έχετε μεγάλο μίξερ και έχετε το μικρό, μια χαρά γίνεται και στο μικρό η δουλειά μας. 100% δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Οπότε, ξαναβάζω τον μπολ πίσω και ήρθε η ώρα να προσθέσω το ζαχαρούχο γάλα. Άμα το έχετε παγωμένο από το ψυγείο, θα διευκολύνει την κατάσταση, θα παίξει πιο γρήγορα. Εδώ. Άμα δεν το έχετε, πάλι θα παίξει. Δεν θα παίξει τόσο γρήγορα. Εδώ είμαστε. Και το τυρί κρέμα μας. Να σας πω ότι σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ Άρλα φρέσκο τυρί κρέμα. Έχει κρεμώδη υφή και γλυκιά γεύση και παρασκευάζεται από 100% φυσικά συστατικά. Θέλω μία ολόκληρη συσκευασία, εδώ, μαζί με το ζαχαρούχο μέσα στο μίξερ. Ουσιαστικά να ανακατέψω αυτά τα δύο και μετά να ρίξω τη συνταγή. Γιατί αυτός ο τρόπος είναι ο καλύτερος για να δέσουν καλύτερα τα υλικά μεταξύ τους και να έχουμε μία τέλεια υφή στο παγωτό μας. Τα χτυπάω και αυτά να ομογενοποιηθούν, εδώ. Γιατί άμα τα βάλω όλα μαζί, θα έχουμε κομματάκια από τυρί στο παγωτό και είναι κάτι που δεν μας αρέσει. Ενώ με αυτόν τον τρόπο, κοιτάξτε, σπάει τελείως το τυρί κρέμα. Και μόλις σπάσει τελείως το τυρί κρέμα, είδατε πόσο λίγο χτύπησα, τότε προσθέτω τη σαντιγή μέσα και τα χτυπάω όλα μαζί. Ή τα χτυπάω στο μίξερ για ελάχιστη ώρα, ή τα χτυπάω στο χέρι με τη Μαρίς. Τι θέλετε? Μίξερ. Σίγουρα. Ναι, ναι, αλλά άμα δεν έχει ο κόσμος μεγάλο μίξερ στο σπίτι. Το χέρι με τη Μαρίς. Το χέρι με τη Μαρίς, τότε. Δηλαδή, από αυτή την άποψη, δηλαδή άμα ο κόσμος έχει ένα μικρό μίξεράκι, τη σαντική μπορεί να τη χτυπήσει. Σωστά. Δεν πειράζει. Λοιπόν, κοίταξε εδώ. Ρίχνουμε όλο το μείγμα μέσα με το ζαχαρούχο και το τυρί κρέμα. Το τυρί κρέμα είναι απαραίτητο γιατί σε περίπτωση που δεν βάλουμε τυρί κρέμα, δεν θα έχουμε αυτή τη τζελάτο υφή που θέλουμε στο παγωτό. Δηλαδή το παγωτό μας δεν θα βγει παγωτό-παγωτό, θα σφίξει το ψυγείο και θα είναι σαν να τρώμε γρανίτα αντί για παγωτό. Και με απαλές κινήσεις, εδώ, θα ανακατέψω τη σαντιγή μαζί με το τυρί κρέμα και το ζαχαρούχο. Δεν θέλουμε να είναι πολύ σφιχτό, αλλά θέλουμε να έχει την υφή του παγωτού εδώ. Μοναδικό. Κοίτα την υφή που θέλει να έχει. Τη βλέπεις? Μπράβο. Βελούδινη, ωραία και σεξι. Τώρα, αυτό το μείγμα θα το χωρίσω τη μέση και το μισό. Θα το κάνω φραουλένιο, το άλλο μισό θα το κάνω είτε βανιλένιο, είτε λαϊμένιο. Τι θέλετε, έχω και λάιμ και βανίλια. Βανίλια. Λάιμ. Λαϊμένιο. Λάιμ. Είτε βανίλια, είτε λάιμ θα βάλετε. Οπότε, θα πάρω ένα μιξεράκι. Θα χτυπήσω τη ζάχαρη μαζί με τις φράουλες εδώ. Κόβω τις φραουλίτσες μου, μόνο το κοτσάνι. Θα κάνω ένα πουρέ, ένα κουλί από φράουλες. Καλά, είναι και πολύ πιο εύκολο να προσθέσετε εκχύλισμα φράουλας. Τώρα θα μου πείτε που θα βρείτε, έχετε δίκιο. Άμα δεν είναι στην εποχή τους οι φράουλες και θέλουμε να το κάνουμε φραουλένιο, αυτή είναι η λύση. Βέβαια, άμα δεν είναι στην εποχή τους οι φράουλες, σίγουρα θα είναι τα blueberries, τα blackberries ή κάποιο άλλο υλικό που θέλουμε να βάλουμε και θα κάνουμε μία αντίστοιχη τούρτα. Να κρατήσω μία φράουλα στην άκρη για να βάλω ντεκόρ. Εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, βάζω τις φραουλίτσες εδώ. Θέλεις φραουλίτσα, Μπελέση, ε! Θα σου δώσω στο τέλος! Περίμενε! Λοιπόν, χτυπάω στο μιξεράκι εδώ. Και τελειώσαμε. Το δύσκολο της συνταγής μόλις έφυγε. Ρίζω το μείγμα στη μέση, εδώ. Στο μισό θα βάλω το πουρέ φραουλάς, εδώ. Και στο άλλο μισό τι θα βάλω, βάζω λίγο lime. Εδώ. Οπότε ξύσμα από lime, ανακατεύω. Πάει η πρώτη κρέμα, είναι έτοιμη. Πάμε να φτιάξουμε και τη δεύτερη. Εδώ. Φραουλίτσα, παγωτό. Δεν είναι φανταστικό πώς μεταμορφώνεται, κοίτα εδώ. Άντε, γεια. Πρώτα απ' όλα και αυτή η συνταγή και αυτή η συνταγή, σαν σκέτο παγωτό, τα βάζετε κατάψυξη και απλά βγάζετε σκουπάκια και σερβίρετε. Τέλειο, τέλειο. Και τώρα ήρθε η ώρα να συνθέσουμε την τούρτα μας. Για να μην κάνω τη ζωή σας δύσκολη, έχω πάρει έτοιμα παντεσπάνια εδώ. Βάζω ένα παντεσπάνι κάτω. Καλά, έχουμε άπειρες συνταγές για παντεσπάνια, το ξέρετε, στο site μας. Η γκανάς μας έχει κρυώσει. Οπότε τι θα κάνω, θα ρίξω τη μισή γκανάς εδώ. Θα απλώσω την γκανάς μου πάνω από το παντεσπάνι. Και τώρα, ποιο θέλετε πρώτα, το μείγμα φράουλας ή το μείγμα λάιμ? Το φράουλα λέω κι εγώ, λάιμ. Επειδή αυτό που έχω ετοιμάσει έχει πρώτα τη φράουλα, θα βάλω τη φράουλα. Μπράβο,
Εντάξει. Λοιπόν, αλλά κανονικά θα πήγαινα με τη γνώμη του σκηνοθέτη. Λοιπόν, πάρα πολύ σωστό. Και εγώ μαζί του ήμουν. Α, μαζί σου. Λογικό είναι. Γιατί έχεις προοπτικές να γίνεις μία μέρα σκηνοθέτης. Φαίνεται ότι θα αλλιώς. Δεν το καταλαβαίνουν οι υπόλοιποι, εγώ το καταλαβαίνω. Οπότε, απλώνουμε όλο το παγωτό μας φράουλα. Ρίχνουμε από πάνω το άλλο παντεσπάνι. Πατάμε για να καλύψει τα κενά γύρω-γύρω, εδώ. Ρίχνουμε την υπόλοιπη γανά σοκολάτας. Γιατί χωρίσαμε στη μέση, το θυμάστε? Ναι. Αυτή είστε. Απλώνουμε την υπόλοιπη γανά. Εύκολο ή δύσκολο? Εντάξει, για τούρτα παγωτό που φαντάζεστε κάτι τόσο δύσκολο, είδατε ότι πάμε real time και το φτιάξαμε σε πόση ώρα? Ούτε 10 λεπτά. 10 λεπτά. 10 λεπτά, παιδιά, αυτό είναι. 10 λεπτά για υπόθεση. Και ρίχνω από πάνω το παγωτό lime. Και τώρα ήρθε η ώρα να μεταφέρουμε στην κατάψυξη. Διονύση, έλα εδώ. Μάλιστα. Δεν έχω άλλο χώρο σε αυτή την κατάψυξη. Πάντο έξω. Και φέρε το παγωτό το κατεψυγμένο. Κατά την εποχή της αναγέννησης, οι πρώτες τούρτες παγωτό ονομάζονταν trifles και είχαν στρώματα από κέικ ή μπισκότα και κρέμα. Κατά τη Βικτοριανή περίοδο, τα trifles συναντώνταν σε διαφορετικά σχήματα, αφού χρησιμοποιούσαν ειδικά καλούπια, στα οποία έβαζαν το κέικ μαζί με το παγωτό. Καλκάριμα. Καταπληκτικέ μου άνθρωπε. Τώρα, πάμε να στήσουμε εδώ. Να βάλουμε την τούρτα μας εδώ. Θα περιμένω το κομμάτι ή θα με φωνάξεις? Εννοείται πως θα περιμένεις. Okay. Και πρώτα απ' όλα, έλα να δεις πόσο εύκολα βγαίνει. Δηλαδή, και άσχετος να είσαι, κοίτα εδώ. Oh. Τούρτα παγωτό. Σε περίπτωση τώρα που αυτή την τούρτα την αφήσετε σε συντήρηση, στο ψυγείο, δεν λιώνει. Γίνεται σαν μια τούρτα μους. Κανονικά, με φράουλα και σοκολάτα. Αλλά έχουμε την πολυτέλεια να τη σερβίρουμε και σαν τούρτα παγωτό. Κόψε ένα κομμάτι, εδώ. Λοιπόν, το πρώτο έγινε. Και το άλλο από εδώ. Και κόβουμε το κομματάκι μας εδώ, το ωραίο, το σεξι, το ζουμπουρλούδικο και... τουρτάρα. Τούρτα παγωτό, εγγύηση. Λοιπόν, την κάνουμε λίγο γκουρμέ στο τέλος. Μόνο στη μισή, εδώ. Θα ρίξω λίγο σοκολάτα. Ας ελπίσω να πέσει γύρω-γύρω. Εδώ. Κάνε και λίγα σχηματάκια εδώ. Δύο φραουλίτσες εδώ μικρές. Και ένα φιλαράκι δυόσμου. Γιατί δυόσμο θα βάλουμε οπωσδήποτε. Εδώ. Για την τούρτα παγωτό ξεκινάμε με την γκανάς. Σε κατσαρολάκι βάζουμε την κρέμα γάλακτος και μεταφέρουμε σε μέτρια φωτιά μέχρι να πάρει μία βράση. Βάζουμε την κουβερτούρα σπασμένη σε κομμάτια. Αφαιρούμε από τη φωτιά, περιμένουμε μέχρι να αρχίσει να λιώνει η κουβερτούρα και ανακατεύουμε με μία μαρίς μέχρι να ομογενοποιηθούν τα υλικά. Για το παγωτό, στον κάδο του μίξερ βάζουμε την κρέμα γάλακτος και χτυπάμε σε δυνατή ταχύτητα μέχρι να έχουμε μία σφιχτή σαντιγή. Μεταφέρουμε σε μπολ, ενώ στον ίδιο κάδο βάζουμε το ζαχαρούχο γάλα και το τυρί κρέμα και χτυπάμε σε δυνατή ταχύτητα μέχρι να σπάσει και να αφρατέψει το τυρί κρέμα. Μεταφέρουμε στο μπολ με τη σαντιγή και ανακατεύουμε μέχρι να ομογενοποιηθούν τα υλικά. Χωρίζουμε την κρέμα σε δύο μπολ και αφήνουμε στην άκρη. Βάζουμε στο μπλέντερ τη ζάχαρη, τις φράουλες και χτυπάμε μέχρι να γίνουν πουρές. Μεταφέρουμε το μείγμα στο ένα μπολ με την κρέμα και ανακατεύουμε. Στο άλλο μπολ βάζουμε το ξύσμα από το λάιμ. Για τη σύνθεση, βάζουμε το ένα παντεσπάνι σε μία φόρμα με αποσπόμενη βάση, απλώνουμε τη μισή γκανάς και την κρέμα φράουλα, καλύπτουμε με το δεύτερο παντεσπάνι, απλώνουμε την υπόλοιπη γκανάς, την κρέμα lime και μεταφέρουμε στην κατάψυξη για 5 με 6 ώρες να παγώσει καλά. Σερβίρουμε με τη λιωμένη κουβερτούρα, φράουλες και φύλλα δυόσμου.
Έλα το αγόρι μου, αυτή είναι η τούρτα σου. Αυτό είναι το κομμάτι το κανονικό, αυτό είναι το δικό σου, γιατί... Τελευταία συνταγή. Ναι. Τελευταίο επεισόδιο. Μιτσάκο, έλα το αγόρι μου, θα σας κόβω κομμάτια. Κοιτάξτε εδώ. Εδώ. Τέλειο. Βλέπετε ότι με το που αφήσουμε λίγο στη θερμοκρασία δωματίου, κόβεται κανονικά σαν μους και άμα την αφήσετε στο ψυγείο, μπορείτε να την σερβίρετε σαν κανονική τούρτα και όχι τούρτα παγωτό. Φανταστική συνταγή. Από πάνω λάιμ με σοκολάτα. Από κάτω φράουλα με σοκολάτα. Και overall λάιμ, φράουλα, σοκολάτα. Άντε, γεια.